Η COP16 για τη βιοπικιλότητα εισέρχεται στη δεύτερη και τελευταία της εβδομάδας στην πόλη Κάλι της Κολομβίας. Εκπρόσωποι αυτόχθονων κοινοτήτων από όλη την Αμερική κάλεσαν τις χώρες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν πριν από 2 χρόνια. Οι κυβερνήσεις μας δεν κάνουν γρήγορες ενέργειες, αργούν να εφαρμόσουν. Αφοσιώνονται στην εφαρμογή νόμων, αλλά δεν κάνουν δουλειά για να αντιστρέψουν τις δραστηριότητες και να ανακάμψουν να μιλήσουν για βιοπικιλότητα. Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για να αποσαφινιστεί η εφαρμογή του Παγκόσμιου Πλαισίου Βιοπικιλότητας που εγκρίθηκε από σχεδόν 200 χώρες στα τέλη του 2022. Περιλαμβάνει 23 στόχους, συμπεριλαμβανομένου του περίφημου 30x30. Μέχρι στιγμής έχουμε 17% παγκοσμίως σε χερσαία και μόνο 8% σε θαλάσσια και παράκτεια. Υπάρχει λοιπόν μια ισχυρή έκκληση για δράση στα εθνικά σχέδια δράσης ή στους επικαιροποιημένους στόχους από τις διάφορες χώρες να ενισχυθεί η προστασία. Αλλά αυτός ο στόχος δεν μπορεί να πάει μόνος του χωρίς τον άλλο στόχο, αυτός είναι ο στόχος 2, για την προώθηση της αναζωογόνησης. Καθώς η πλειονότητα των χωρών αγωνίζεται να εφαρμόσει το σχέδιο και την επίτευξη αυτών των στόχων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρίζεται ότι εισέρχεται στις τελικές συζητήσεις ως ηγέτης στον αγώνα για τη βιοπικιλότητα. Είχαμε το Natura 2000, που είναι ένα τεράστιο δίκτυο συνδεδεμένων προστατευόμενων περιοχών. Λόγω αυτού και του νόμου για την αποκατάσταση της φύσης, είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι θα φτάσουμε σχετικά σύντομα στο στόχο του 2030 για τη γη. Για το νερό είναι λίγο πιο περίπλοκο, αλλά εργαζόμαστε σκληρά. Θα προχωρήσουμε με μια στρατηγική ανθεκτικότητας για το νερό. Στο Κάλι πραγματοποιούνται επίσης μεγάλες οικονομικές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι πράσινες επενδύσεις πρέπει να τριπλασιαστούν για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030. Περίπου 140 υπουργοί και 12 αρχηγοί κρατών αναμένεται να παραστούν αυτή τη δεύτερη αποφασιστική εβδομάδα. Η Κολομβιανή Προεδρία λέει ότι αναμένει σημαντικές αποφάσεις που θα μετατρέψουν τις υποσχέσεις για να σταματήσει η καταστροφή της φύσης σε πράξη.